Η γέννηση του πασίγνωστου λαϊκού ήρωα του Καραγκιόζη δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη και έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Μια παράδοση λέει ότι ο Καραγκιόζης και ο Χατζιαβάτης ζούσαν στην Προύσα. Ο Χατζιαβάτης που ήταν εργολάβος οικοδομών είχε αναλάβει να χτίσει το σαράι του Πασά της Προύσας. Πήρε μια ομάδα εργατών με αρχιμάστορα τον Καραγκιόζη. Επειδή το Σαράι αργούσε να τελειώσει, ο Πασάς φοβέρισε τον Χατζιαβάτη πως θα τον σκοτώσει. Ο Χατζιαβάτης φοβήθηκε και φανέρωσε στον Πασά ότι φτέχτης ήταν ο Καραγκιόζης που έλεγε αστεία στους μαστόρους και δεν τους άφηνε να δουλέψουν. Ο Πασάς φοβέρισε τον Καραγκιόζη αλλά εκείνος συνέχισε να αστείευεται. Έτσι ο Πασάς τον θανάτωσε. Η αδικία αυτή όμως κόστισε στον Πασά και αρρώστησε βαριά. Οι υπόλοιποι αγάδε για να διασκεδάσουν τον Πασά έφεραν τον Χατζιαβάτη στο σαράι να του λέει τα αστεία του Καραγκιόζη. Έτσι μια μέρα ο Χατζιαβάτης έκοψε ένα χάρτινο Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί που το φώτισε και έδωσε παράσταση. Όταν τελείωσε είπε στον Πασά «Είδες τι γέλιο πρόσφερε ο Καραγκιόζης και τι χάσαμε». Η απάντηση του Πασά ήταν «Τι χάσαμε, κρίμα». Από εκείνη τη μέρα ο Πασάς έδωσε άδεια στο Χατζιαβάτι να παίζει παραστάσεις όπου ήθελε. Λέγεται λοιπόν πως έτσι δημιουργήθηκε το θέατρο του Καραγκιόζη. Στην αρχή, πριν από την απελευθέρωση, ο Καραγκιόζης ήταν ένα θέατρο που πεζόταν βέβαια στα ελληνικά, τα βασικά του στοιχεία όμως ήταν τουρκικα και ήταν ένα θέαμα ακατάλληλο γιατί χρησιμοποιούσε πολύ αισχρά λόγια. Το θέατρο αυτό γυρνούσε σε όλη την Ελλάδα από χωριό σε χωριό. Ο πρώτος που έφερε τον Καραγκιόζη στην Ελλάδα ήταν ο Μπαρμπαγιάννης Μπράχαλης γύρω στα 1850. Το στήσιμο του ελληνικού Καραγκιόζη έγινε στην Πάτρα από τον Δημήτρη Σαραντούνη ή Μήμαρο το 1890. Ο Μήμαρος ήταν αρκετά εγγράμματος για την εποχή του περίφημος τραγουδιστής και ψάλτης, αξιόλογος, αυτοδίδακτος ζωγράφος και εφάνταστος σεναριογράφος. Έπαιξε νέα έργα παρμένα όλα από την ελληνική ιστορία και ελευθέρωσε τον Καραγκιόζη από τις άσεμνες κουβέντες ώστε να μπορούν να τον βλέπουν μεγάλοι και μικροί. Μετέτριψε δηλαδή τον Καραγκιόζη σε ελληνικό οικογενειακό θέατρο. Ο Μήμαρος, Τοποθέτησε από τη μια μεριά του Μπερντέ την άθλια παράγκα του Καραγκιόζη και από την άλλη το σαράι του Πασά. Ήταν και είναι η πιο πετυχημένη αναπαράσταση της ταξικής αντίθεσης που υπήρχε και υπάρχει στην κοινωνία.